Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο της Αλήθειας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Δήμου Χίου, ο Μάρκος Σκούφαλος. Καλώς ήρθατε κύριε Σκούφαλε. Καλώς σας βρήκα. Είναι η ευκαιρία να τα πούμε και έτσι κατηδίαν εν ώψη των εκλογών για το πρόγραμμά σας πιο αναλυτικά, πέρα από την παρουσία σας στις συνεντεύξεις με τους συνυποψηφίους σας. Για πείτε μας τώρα, ποια είναι η παρακαταθήκη της Λαϊκής Εισπύρωσης, να ξεκινήσουμε από το παρελθόν. Στο Δήμο της Χίου, τι πιστεύετε ότι έχετε πετύχει στη μέχρι τώρα πορεία σας, γιατί η αλήθεια είναι πως πάντα υπηρετήσατε, αλλά υπηρετήσατε από τα έδρανα της μειοψηφίας. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η παρακαταθήκη που αφήνουμε είναι το να εστιάζουμε πάντα στις ανάγκες και στα προβλήματα του χιωτικού λαού. Δηλαδή, εμείς δεν μας αρέσουν ούτε οι μεγαλοστομίες, ούτε οι έβυχες λέξεις για ανάπτυξη, για εξωστρέφεια, για διάφορα άλλα που ακούμε από τους εκλεκτούς αντιπάλους και υποψηφίους, αλλά μας αρέσει όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο ως Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά και ως αγωνιστική πρωτοβουλία, στο κέντρο να έχουμε τις ανάγκες του κόσμου. Είτε αυτές οι ανάγκες είναι το να ελαφρύνουμε το εισόδημά του που πλήττεται με τη γαλάζια λιτότητα, με την πράσινη λιτότητα, με τη γαλαζοπράσινη, με τη ροζέ λιτότητα, με μνημόνια χωρίς μνημόνια, είτε να έχουμε στο κέντρο της προσοχής μας τα ζητήματα της παιδείας, των σχολείων μας, των βρεφονηπιακών σταθμών, είτε τα ζητήματα της υγείας, της πρόνοιας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα ρίξετε μια ματιά στις ανακοινώσεις μας, στις παρεμβάσεις μας, στα θεματικά συνέδρια, θα δείτε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τη λαϊκή οικογένεια να αποτελούν εστίαση της λαϊκής εισπύρωσης. Πέρα από την ανάδειξη των προβλημάτων, αν σας έλεγα να μου πείτε και από το αποτέλεσμα, σε αυτή την πορεία που έχετε, τι θεωρείτε ότι έχετε πετύχει ως πράξη πια αυτοδιοικητική, που πήρε σάρκα και οστά, πού θα εστιάζατε? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα ζητήματα που σας ανέφερα, στο γεγονός, για παράδειγμα, ότι κάθε φορά που κάνουμε καυγά εντός εισαγωγικών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, γιατί μένουν παιδιά απ' έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτός ο αριθμός μειώνεται. Εάν εστιάσουμε στα ανταποδοτικά τέλη, θυμάμαι για παράδειγμα στην περίπτωση καλή του ώρα ο Δήμαρχος Λαμπρινούδης έλεγε καλά, δεν τα μειώνουμε αλλά δεν τα αυξάνουμε και όλα, μην γρινιάζετε. Απευθυνόμενο σε εμάς ότι μας κάνει και κάποια χάρη. Επίσης, όσον αφορά ζητήματα θεματικών συνεδριάσεων, σχολεία, πυρασφάλειας, αρκετές προτάσεις γίνονται αποδεκτές και μάλιστα ομόφωνα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν έχουμε το μαχαίρι, δεν έχουμε και το πεπόνι, το έχουν άλλοι. Ναι, ξεκίνησα από έτσι, αυτό. Ναι, καταλαβαίνω ότι θέλετε αυτό, να πείτε. Γιατί δέχεστε, για παράδειγμα, πειρά ότι εντάξει, είστε στην αντιπολίτευση, εύκολη είναι η αντιπολίτευση, θα γκρινιάξεις, να το πω και λαϊκά, θα γαυγίσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχεις την ευθύνη της λήψης της απόφασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, δεν έχεις και το κόστος. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω το πνεύμα που το λέτε. Αλλά εδώ μιλάμε για τις ζωές μας. Δηλαδή, επειδή αυτό που λέτε ισχύει και στα καφενεία και στα ουζάδικα, δεν είμαστε εκτός κόσμου εμείς. Δεν είμαστε σε μια γυάλα. Όταν λοιπόν συζητάμε αυτά και λέμε, έλα ρε Μάρκο, τι κάναμε. Ποιον αφορά τα τέλη, ποιον αφορά το γεγονός ότι κάναμε κινητοποίηση για το νερό και είμαστε λίγοι, οι συνήθεις ύποπτοι. Ποιον αφορά. Εσύ δεν με βρήκε την επομένη και μου είπε, είδε το λογαριασμό του νερού. Πού ήσουν όταν ήμουν εγώ απ' έξω και εσύ τώρα πάνω στο ούζο μου λες τι πέτυχες. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή να πω ότι πρώτον όλα αυτά τα ζητήματα που θέτουμε δεν είναι κάτι εξωπραγματικά, δεν είναι βίτσια δικά μας. Αφορούν τις ζωές των ανθρώπων και δεύτερον είναι ζήτημα που λύνονται με κινητοποίηση. Δηλαδή για μας η επιλογή είναι ο δύσκολος τρόπος. Δεν είναι ούτε ο καναπές, ούτε το ρουσφέτι, ούτε το εντάξει μεγάλε, θα τα βρούμε κλπ. Δεν θα μιλώ εγώ και θα μας κάνει το χατηράκι. Δεν λύνουμε τέτοια. Μάλιστα. Και γι' αυτό και δεν είμαστε δημοφιλείς με την έννοια του πολιτικού συστήματος έτσι όπως δουλεύει. Πώς μπορείτε να γίνετε δημοφιλείς στον κόσμο?
Και ειδικά στις νέες ηλικίες, σε αυτό συμβάλλει για παράδειγμα και το γεγονός ότι βλέπουμε μία ανανέωση στο ψηφοδελτίο σας. Βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους. Βέβαια, επειδή είμαστε και μικρή κλειστή κοινωνία και ο ένας γνωρίζεται και με τον άλλον, θα έλεγε κανείς ότι σε ένα βαθμό είναι και μια οικογενειακή παράδοση το ψηφοδελτίο της ΛΑΣ. Ναι. Πολλά μέλη γνωστών οικογένειων. Δηλαδή, αν ανατρέξω πριν από μια 20 ετία, ας πούμε, ναι, θα δω τους μπαμπάδες, τις μαμάδες, τώρα βλέπω τα παιδιά. Κοιτάξτε, αυτό ξέρετε δεν είναι κάτι κακό. Απεναντίος, όχι, δεν λέω ότι είναι κακό. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Απέναντίος, για μας αποτελεί τιμή τα παιδιά μας να βρίσκονται στο δρόμο των παππούδων ή των πατεράδων τους. Και μακάρι να μπορέσουμε να το μεταλαμβάνουμε αυτό, γιατί ξέρετε, όπως σας είπα και προηγουμένως, εμάς η ζωή μας έχει στερήσεις, έχει δυσκολίες, χάνεις την οικογένεια, χάνεις τα παιδιά, χάνεις χαρές. Πριν έρθω εδώ η εγγονή μου έλεγε θα πάμε επειδή μένουν εδώ κοντά, ναι, θα πας μέχρι τον Ταλούς. Ναι. Λέω θα πάω σε μια δουλίτσα και θα έρθω μετά. Θέλω να πω, ναι, για μένα αυτές οι χάρες είναι αναντικατάστατες, όμως αυτό λοιπόν, αυτή η πορεία πραγμάτων είναι η επιλογή είναι ανάμεξη κάτι, με είναι τα κοινά. Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη επιλογή, επίπονη και με θυσίες. Με αυτή λοιπόν την έννοια συγκροτείται το ψηφοδέλτιο τη ΛΑΣ και με κόπους και με αίμα και με θυσίες, αλλά γίνεται και ένα ψηφοδέλτιο με νιάτα. Όπως παρατηρήσατε να, πολύ σωστά, αυτοί που και έχετε την εμπειρία τόσα χρόνια να διαβάζετε ένα ψηφοδέλτιο, βλέπετε ότι είναι νέα παιδιά, νέοι επιστήμονες, εργάτες, αγρότες, φοιτητές μέσα. Συμφωνείτε με αυτό που γίνεται σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες, δηλαδή τόσα πολλά άτομα να συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, είναι δείγμα υγείας τώρα αυτό. Ναι, αυτό που λέμε εμείς ως ναι, μαρξιστική παρακαταθήκη είναι ότι αν η αστική τάξη, τα κόμματα που εκφράζουν και εκπροσωπούν την αστική τάξη καταλάβαιναν ότι κινδυνεύουν από τις εκλογές, από αυτό το αστικό που λέμε εμείς παιχνίδι της υποτιθέμενης δημοκρατίας, θα τις καταργούσαν. Δεν θα είχαν εκλογές. Και θέλω να πω σε αυτό που πολύ σωστά παρατηρείτε, ότι η τάση που εμείς ως εκτίμηση την καταθέτουμε είναι τελικά όποιος έχει budget, όποιος τέλος πάντων μπορεί να έχει δίπλα του χορηγούς εμφανής ή αφανής, αυτός να κατεβαίνει και στις αστικές εκλογές. Αυτή η πληθώρα ατόμων, αυτές οι δυσκολίες κατάθεσης ψηφοδελτίου. Πόσα άτομα έχετε εσείς στο ψηφοδελτίο? Εμείς έχουμε 127 εν το συνόλο. Έτσι. Από εκεί και πέρα το ζήτημα δεν είναι μόνο το 127, δεν είναι μόνο τα έξοδα, είναι και ο τρόπος να το στήσεις, να το καταθέσεις κλπ. Εμείς είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε γύρω στους 9 μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι κάτσαν από πάνω, ναι, και κάναν όλα τα συνημμένα και τα ξέρω, ναι, εγώ κλπ. Ναι. Και όλη αυτή την ηλεκτρονική χαρτούρα. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος άλλος πάει με κάποιες άλλες συνθήκες και θέλει να κατέλθει στις εκλογές για χύψη ο μεγαλού. Mm-hmm. Δεν κατεβαίνει. Θέλω δηλαδή είναι να απαγορευτικό. Σας πω, και είδαμε παρατάξεις που συμμετείχαν έτσι και στις προηγούμενες εκλογές και αυτή τη φορά δεν συμμετείχαν. Δεν ξέρω αν και αυτό τους επηρέασε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, τα εμπόδια είναι αυξανόμενα. Ναι. Και σας είπα ότι τελικά τίνουμε σε αυτό που σας είπα. Mm-hmm. Ότι αν δεν απαγορεύουν τις αστικές εκλογές, εν πάση περιπτώσει βρίσκουν τρόπους προκειμένου να περιορίσουν στα εντός και επί τα αυτά όσους συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε σε προγραμματικές θέσεις, κύριε Σκούφαλε, γιατί έχουμε ακούσει επανειλημμένως ότι λεφτά υπάρχουν διαθέσιμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά εργαλεία γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τόσα λεφτά σε επίπεδο περιφέρειας είναι η πρώτη φορά που διαχειρίζονται και τέτοια κονδύλια. Μιλάμε για ένα διπλασιασμό τουλάχιστον των κονδυλίων. Ένας Δήμος, εάν εσείς ήσασταν στο τιμόνι του, τι έργα θα μπορούσε να εκτελέσει? Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε πάνω στον πακτολό χρημάτων ότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο πακτολός όμως χρημάτων δεν αφορά αυτό που λέμε λαϊκά προβλήματα και λαϊκές ανάγκες. Ναι. Αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, αφορά παράδειγμα, ΓΕΚ Τέρνα, 1 εκατομμύριο, σας είπα για τη ΒΙΑΛ. Εντάξει, εσείς τώρα, αν ήσασταν δήμαρχος, σας έλεγαν έχετε έτσι 100 εκατομμύρια να διαχειριστείτε λοιπόν, ή έχετε 70 εκατομμύρια ακριβώς να διαχειριστείτε. Σε ποια κατεύθυνση? Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει ένας μύθος, γι' αυτό θέλω να πω. Τα λεφτά μπορεί να υπάρχουν. Όταν πει ένας Δήμος, δώστε μου τα 100 εκατομμύρια, αυτό που λέτε εσείς. Ναι, ναι. Και θέλω να κάνω το ειδικό σχολείο άμεσα να αρχίσω να το μελετώ, να το αποπερατώνω.
4 ακόμα νηπιαγωγεία. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης. Απευθείας χρήματα που τα παίρνουν πλέον οι Δήμοι τώρα. Ναι. Και εκείνοι οφείλουν να τα διαχειριστούν. Ακούστε. Έχουν κάνει ένα σχεδιασμό, υποτίθεται. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα ΕΣΠΑ σε σύγκριση με αυτό που λέμε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα Τρίτσης, Φιλόδημος στο παρελθόν κλπ. Δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, το Τρίτσης που έχω μια άμεση άποψη, επειδή είχε ενταχθεί και το σχολείο μου με 62.000 ευρώ και απεντάχθη, δεν ξέρω για ποιο λόγο απεντάχθηκε. Ο λόγος είναι τι, ότι επειδή ήταν συγκεκριμένο το πρόγραμμα, συγκεκριμένα τα χρήματα, μεγάλες οι ανάγκες, λειτουργήσαν τα υπόγεια στη βάση ότι εδώ είναι η δική μας. Βγάλτο και πήγαινε το αλλού, το τάδε κονδύλι και λοιπά. Θέλω να πω ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες και άρα αυτά τα ποσά δεν αφορούν αυτές τις ανάγκες. Μπορεί να αφορούν business, μπορεί να αφορούν επιχειρηματικούς ομίλες. Παράδειγμα, 15 εκατομμύρια για την περίφημη παράκαμψη του Βροντάδου που συζητάνε. Είναι άμεσα να βρεθούν τα 15 εκατομμύρια για αυτή την τεράστια μασαμπούκα να κάνουμε. Να γκρεμίσουμε όλο αυτό το τοπίο για να πάμε στη δεύτερη στροφή του ΕΠΟΣ. Εκεί λοιπόν έχουμε χρήματα. Για το νοσοκομείο δεν έχουμε. Για το πολυδύναμο ιατρείο της Βολισσού δεν έχουμε. Για το Καρδαμήλων δεν έχουμε. Για το κέντρο υγείας Πυργίου δεν έχουμε. Για να στελεχώσουμε όλα αυτά και για να λειτουργήσουν. Για τα σχολεία. Μόλις με ειδοποίησε η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι θα δώσουν κοινή συνέντευξη την επόμενη Τετάρτη, που προφανώς θα είστε καλεσμένοι κι εσείς, υποθέτω, γιατί κάλεσαν εμάς με τη θεσμική μας ιδιότητα, που θα αναφερθούν πάνω στα προβλήματα τα κτηριακά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποιος θα δώσει τη συνέντευξη? Μέρους της ΕΛΜΕ. ΕΛΜΕ μαζί με διεύθυνση. Μαζί με διεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το αν είναι η εποχή λίγο πονηρή. Το ζήτημα είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Άρα λέτε η παιδεία θα ήταν ένας τομέας στον οποίο εσείς θα επενδύατε χρηματοδοτήσεις. Εμείς αυτό που θα επενδύαμε θα ήταν φυσικά η εκπαίδευση, θα ήταν η αντισεισμική και αντιπυρική προστασία, θα ήταν η αντιπυρική προστασία. Τα λέγαμε και προχτές και χτες συγκεκριμένα για το πώς τέλος πάντων θα ασφαλίσεις τη ζωή των ανθρώπων μας. Για το πώς θα ρίξεις χρήματα στην Ήπεθρο. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην μπορεί ένα ευρώ οποιαδήποτε κοινότητα να τη διαχειριστεί. Δεν είναι δυνατόν τώρα, παράδειγμα, ο πρόεδρος του Βουνού να παρακαλεί τον αντιδήμαρχο της καθαριότητας, τον αντιδήμαρχο έργων, για να μπορέσει να μετακινήσει ένα κάδο ή να μπορέσει να σκάψει ένα δρόμο για να πάει, να πηγαίνει ο κόσμος στα μαστίχια του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρήματα, ο πακτολός χρημάτων, αφορά, επαναλαμβάνω, επιχειρηματικούς ομίλους τύπου. Όπως σας είπα, παρακάμψεις και ανακάμψεις και λοιπά. Για την παράκαμψη. Και όχι τα ζωτικά προβλήματα του τόπου. Για την παράκαμψη, μιας και αναφερθήκατε, βλέπουμε και αρθρογραφία αρκετά συχνά και για το θέμα. Ο κύριος Φυτούσης, υπάρχει και μια κίνηση με τους προέδρους των βορειοχώρων που λέει ότι πρέπει να γίνει το έργο και μάλιστα διαφωνεί με το σχεδιασμό της περιφέρειας, θεωρώντας ότι δεν θα είναι αποτελεσματικός, φτάνοντας δηλαδή μέχρι την πρώτη στροφή του ΕΠΟΣ όπως σχεδιάζεται. Ακούσαμε και τον κύριο Φυτούση να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, κανονικά θα πρέπει να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στον δρόμο του Βροντάδου. Να γίνει ό,τι δηλαδή έχει γίνει και στα Λιβάδια. Εσείς θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο? Ναι, εμείς καταρχάς δεν περιμένα. Γιατί κάποια λύση πρέπει να υπάρχει. Είναι αδιάβατος. Εμείς αυτό που λέμε και... Ναι. Καλό θα είναι ο κύριος Φυτούσης να ασχοληθεί με τα του οίκου του. Να δει, για παράδειγμα, ο πύργος... Αυτό το υπέροχο οικοδόμημα. Αναφέρθηκα στον κύριο Φυτούση, γιατί εκείνο συνήθω ηγείται τη πρωτοβουλία. Αλλά είναι και άλλοι πρόεδροι από τα βορειόχωρα που συνυπογράφουν αυτή την κίνηση. Και μάλιστα σε μια λογική είμαστε χίλιοι. Τώρα, άμα μπούμε σε αυτή τη λογική που εμεί καμία ζωή δεν μπαίνει σε ζυγαριά, είτε είναι βορειοχωρού είτε νοτιοχωρού. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό πάντω. Ναι, υπαρκτό. Υπαρκτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική να πούμε ότι ο Βορντάδο έχει 7.000, εσεί είσαστε χίλιοι και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Πώς αντιμετωπίζετε? Αυτά εμείς είχαμε προτείνει και μονοδρόμηση του Γιομέλιδου και ήπια παράκαμψη με υφιστάμενους δρόμους που μπορούν να ενωθούν. Το αγροτικό δίκτυο, λέτε. Το οποίο μπορεί να μετονομαστεί σε επαρχιακό, να γίνουν οι επεμβάσεις με ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος και να ενωθούν με τον περιφερειακό. Εκεί στο λεγόμενο σταυρό που λέμε εμείς, με μονοδρόμηση ταυτόχρονα θα φέρουμε. Με έξοδο πάλι όμως στο κάτω τμήμα του ΕΠΟΣ.
Ναι, από την άποψη, το ζήτημα, το πρόβλημα... Γιατί το βάζουν και σε αυτή τη βάση, ότι δημιουργεί... ειδικά για τα μεγάλα οχήματα, όταν θα έρθει λοιπόν, ο τουρισμός... Για τα μεγάλα, λοιπόν, ναι, τώρα, για τα μεγάλα οχήματα που λέτε, άμα θα έρθει τουρισμός και θα κάνουμε και ένα τρένο, θα πηγαίνουμε στην Αμάνη. Εν πάση περιπτώσει, για τα μεγάλα οχήματα, εμείς λέμε δύο πράγματα. Υπάρχει η παράκαμψη του Βροντάδου, με, όπως τα αναφέρετε, που τα λέγαμε και εμείς, μονοδρομήσεις, απαγόρευσης στάθμευσης, πάρκινγκ περιμετρικά, υπάρχουν. Ο Δήμος δηλαδή να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κομμάτι, συν την ήπια παράκαμψη που σας λέω με τους υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους. Η παράκαμψη του ΕΠΟΥΣ μπορεί να γίνει από το 18 του ορεινού όμου. Μέσα από συγκεκριμένους πάλι υφιστάμενους δρόμους, αγροτικούς και δασικούς, οι οποίοι θα μας βγάλουν στο φυλάκιο το ναυτικό και θα συνενωθούν. Μάλιστα, λέτε αυγόνιμα. Και μάλιστα αυτή η σύνδεση έχει να κάνει, αν θέλετε, και να μπούμε και στη δική είναι τους λογική. Είναι επίσης ένας δρόμος που ζητούν και από το Πιτιός, γιατί συνδέει την Ανατολική με Δυτική Χίο. Έτσι, μπράβο, δηλαδή λύνεις και τέτοια ζητήματα. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε κατηγορηθεί από τις άλλες παρατάξεις, που έχουν και μεγαλύτερη δύναμη, έτσι, αντιπροσωπευτική, είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια, ότι εσείς πολύ εύκολα λέτε ναι και λέτε όχι και μπαίνετε εμπόδιο ακόμη και στην ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων που μπορεί να χαρακτηρίζονται και ως οχλούζες, πλην όμως είναι επιχειρήσεις που πρέπει να λειτουργήσουν γιατί προσφέρουν δουλειά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για το χωροταξικό σχεδιασμό και αν σε αυτόν τον όποιο χωροταξικό σχεδιασμό γίνει και όποτε στοιχείο, κάπου θα πρέπει να πάνε και αυτές οι οχλούσες δραστηριότητες. Ναι. Παύλα, επιχειρήσεις όμως. Ναι, ναι. Καταρχάς... Λατομία και λοιπά και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Εμείς αυτό που λέμε... Εξεργασία λαδιών, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, τα βάζω όλα μέσα στη δεξαμενή. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει με βάση τις ανάγκες που έχουμε ως χείος του πολιτισμού, της οικολογίας, της φυσιογνωμίας πολιτισμικής και ιστορικής που έχει το νησί. Δυστυχώς, και αυτό είναι πάγια τακτική, ο χωροτάκτης, αυτό δηλαδή που σχεδιάζει, δεν σχεδιάζει με βάση που θα κάνω εργατικές κατοικίες, που θα κάνω πολυδύναμα ιατρία, που θα κάνω τα νοσοκομεία, που θα κάνω σχολεία. Τα περιλαμβάνει κάπως και αυτά. Αλλά περιλαμβάνει και συγκεκριμένες επιχειρήσεις που εσείς τις λέτε οχλούσες, εμείς λέμε ότι μπορεί να είναι και αχρίαστες. Π.χ. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς τι σημαίνει μια επιχείρηση που θα καίει τη γανόλαδα. Συμφωνούμε, θα προσφέρει κέρδος σε κάποιον συγκεκριμένο επενδυτή κλπ. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το αποτύπωμα πάνω στο νησί. Δεύτερο, τι σημαίνει 30.000 ηλιακοί καθρέφτες πάνω σε ένα ιστορικό βουνό που αυτή τη στιγμή ήταν προηγουμένως μια ομάδα Κάρσαν, δεν κάνω λάθος, ονομαζόταν, έμεινε 10 μέρες, μελέτησε τα μονοπάτια, μελέτησε τους παλαιοντολογικούς οικισμούς, μελέτησε κλπ. Mm-hmm. Χαράχτηκαν νέες και περιπατητικά μονοπάτια. Τι λοιπόν χορταξικά θα προσφέρει η καταστροφή αυτών, είτε με ηλιακά πάνελς, είτε με βιομηχανικές ανεμογεννήτριες, εκτός από τεράστια κέρδη στους συγκεκριμένους επενδυτές και επιβάρυνση μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας στις τσέπες μας και μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ στις τσέπες μας. Γιατί εμείς που λέμε όχι και εξακολουθούμε να λέμε όχι σε αυτόν τον όλεθρο των βιομηχανικών ΑΠΕ, είμαστε εμείς που λέγαμε κιόλας, ξέρετε κάτι, αυτά τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Η ΔΕΗ θα ανέβει. Το χρηματοστήριο ενέργειας που ψήφισαν. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Το μαζούτα. Λοιπόν. Και όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δεν ξέρω τελικά ποιο είναι πιο επιβλαβές. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη κουβέντα για το πώς χτίζεται μια ανεμογεννήτρια. Έτσι, αυτή καθεαυτή, εννοώντας τι υλικά χρησιμοποιούνται για να έχω μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Έτσι, τι κόστη και τι υλικά. Αλλά το ζήτημα είναι τι, ότι εμείς έχουμε επιβεβαιωθεί, εμείς οι αρνητές αυτών των πραγμάτων, έχουμε επιβεβαιωθεί και όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια και όσον αφορά τα χρηματιστήρια ενέργειας και όσον αφορά ό,τι τραβάμε μέχρι σήμερα. Λέμε όμως ότι
μια χωροταξία που αναφέρεται στην αστική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, το να γίνει, για παράδειγμα, αυτόνομα ενεργειακά το Δημαρχείο. Το να γίνουν αυτόνομα ενεργειακά τα σχολεία μας, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σπίτια μας. Με επιδότηση. Τι επιδότηση? Από τον κρατικό προϋπολογισμό που το 95% άρα λέτε παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και τα... στην τάξη μεγέθους της Χίου. Δηλαδή, να καλύψουμε τις ανάγκες και να είμαστε αυτάρκεις. Όσον αυτό αφορά που λέμε είναι την ότι ενέργεια. Μέτρων άριστον που έλεγαν οι πρόγονοι. Και φυσικά δεν μπορεί η φέρουσα ικανότητα του νησιού να τσαλαπατείται και τελικά να χάνει και τη φυσιογνωμία του και, και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, για να μιλήσουμε και με όρους αγοράς. Δηλαδή το όχι το δικό μας είναι όχι στην καταστροφή των νησιών, του νησιού μας, το ναι το δικό τους είναι ναι στην καταστροφή. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που αναπτύσσετε το αστικό κομμάτι της Χίου? Και όταν λέω αστικό κομμάτι της Χίου, δεν εννοώ μόνο την πόλη, εννοώ πλέον και τις προεκτάσεις της. Πάμε μέχρι Θημιανά Νότια, πάμε μέχρι και τα πρώτα χωριά των Καμποχώρων και στο Βροντάδο. Μένετε και στο Βροντάδο, βλέπετε τι γίνεται. Όχι βέβαια. Γιατί βλέπετε, τι θα αλλάζατε? Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει. Ένας δήμαρχος πρέπει να είναι κακός. Ο Βροντάδος που αναφερθήκατε. Δεν έχει σχέδιο πόλης ο Βροντάδος. Ναι. Υφίσταται ένα σχέδιο πόλης πεπαλαιωμένο, με πετσοκόμματα κλπ. Το ίδιο όσον αφορά και τα Θημιανά κλπ. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για το ταξικό, αυτό καταλαβαίνετε ότι. Και βάζουμε συνεχώς τέτοια ζητήματα. Πότε, έστω και τα λεγόμενα ΣΧΟΑΠ που έχουν σε ορισμένες περιοχές, Ιωνία κλπ., έχουν δημιουργηθεί τα ΣΧΟΑΠ. Στον Βροντάδο τι θα γίνει? Βάζουμε τέτοια ζητήματα. Η ανάπλαση, η περίφημη ανάπλαση του παραλιακού μέτωπου και οι λεγόμενες αστικές αναπλάσεις που συζητούθηκαν πρόσφατα. Έξω και τα Θημιανά, έξω και ο Βροντάδος. Για τι είδους ανάπλαση μπορούμε να μιλήσουμε? Με την εξής έννοια, ότι είναι δυνατόν αντικειμενικά. Εσείς είσαστε τώρα μεταξύ πόλης και Θημιανών και βλέπετε ότι η πόλη αναπτύσσεται προς τα Θημιανά, το ίδιο γίνεται και προς τον Βροντάδο. Είναι λοιπόν δυνατόν να λέω εγώ, και το ρωτήσαμε στους μελετητές, γιατί δεν ξέρετε αυτές τις περιοχές? Λέει, γιατί ξέρετε, εστιάσαμε, ωραία, συμφωνούμε στο ιστορικό κέντρο, στην πόλη, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Δεν είναι η συνέχεια της πόλης ο Βροντάδος πλέον? Δεν είναι η συνέχεια της πόλης τα Θημιανά? Και ένα ακροτελεύτιο ερώτημα. Να γίνουν όλα αυτά, ποιος θα τα πληρώσει? Γιατί έχει σημασία ότι μετά από κάθε σχέδιο πόλης, ναι μεν, το χωράφι σας το έκανα οικόπεδο, οπότε αντικειμενικά λες, ας δώσω εισφορά σε γη ή σε χρήμα. Αλλά όχι όταν σε υφιστάμενες περιοχές αναβαθμίζονται, αρχίζουμε μέσω των ανταποδοτικών τελών και λέμε ότι ξέρεις κάτι, σας κάναμε ένα πεζοδρόμιο, εν τι παλάμη και ούτω βοήσαμε. Σας βάλαμε μια παιδική χαρά, εν τι παλάμη και ούτω βοήσαμε. Αυτό είναι ένα χωροταξικό σχέδιο, θηλιά στο λαιμό μας μαζί με όλες τις υπόλοιπες θηλιές για τις οποίες μίλησαμε. Μάλιστα. Επειδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και επειδή και πολλές φορές οι συμπεριφορές των δημοτών δεν είναι, να το πω κομψά, οι πρέπουσες. Αν εσείς ήσασταν δήμαρχος μια μέρα, ποιες από αυτές τις συμπεριφορές θα θέλατε να αντιμετωπίσετε? Δηλαδή, πού θα ήσασταν κάθετα αντίθετος και θα γινόσασταν κακός? Με την καλή την έννοια, ναι, το ναι, λέω. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Τώρα κοιτάξτε. Να επιβάλλετε δηλαδή την τάξη, το σωστό. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι η δημοτική αρχή, και αυτό έχει αποδειχθεί στην Πάτρα για παράδειγμα, που η δημοτική αρχή βρίσκεται και αναπνέει μέσα στην καρδιά του κόσμου, είναι πώς φέρεις κοντά στον κόσμο. Μέσα από διαδικασίες λαϊκών συνελεύσεων, στην γειτονιά, αναπεριοχή, ώστε να συζητάς μαζί τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς δικής μας. Για παράδειγμα, που το βλέπω κι εγώ, είναι γεμάτος ο κάδος, πάμε δίπλα στον κάδο, αφήνουμε τα δικά μας σκουπίδια. Υπάρχει ένα. Τα λάδια στον κάδο ανακύκλωση, για παράδειγμα, για τα πλαστικά. Υπάρχει ένα έρημο αυτοκίνητο με 3-4 ανθρώπους, ας το πούμε, που είναι για να μαζεύουν τα κλαδιά και μάλιστα είναι άριστοι εργάτες. Και τους βλέπεις να τρέχουν σαν τους παλαβούς. Τους έχουν μέχρι και να μαζεύουν μαλλιά από το κούρος των κατσικιών ή να τρέχουν να καθαρίζουν ολόκληρους στάβλους. Και αυτές τις δουλειές τους στέλνουν, εκλογές έχουμε, καταλαβαίνετε. Όμως, για να επανέλθω, και κλαδιά δεν βάζουμε στον κάδο. Περήφανα και ωραία, μια σειρά συμπολίτες μας πάνε στον κάδο, βάζουν τα κλαδιά είτε μέσα, είτε δίπλα, είτε τα μπάζα. Από αυτή, τι λοιπόν θα κάνατε εσείς? Έχω ακούσει πάμπολες φορές και από πολλές δημοτικές αρχές για εκείνον τον περιβόητο κανονισμό καθαριότητας.
επιβάλλει και πρόστιμα. Ο καθαρισμός, η καθαριότητα λοιπόν θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να συζητηθεί με όλους και σε όλες τις γειτονίες. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε... Είναι θέμα επικοινωνίας. Ο άλλος δεν το ξέρει ότι απαγορεύεται να το κάνεις αυτό, ότι δεν επιτρέπεται, ότι ξέρει, δημιουργεί πρόβλημα. Θέλει να μετέχει και σε μια απόφαση. Παράδειγμα στη Σικιάδα, στη Λαγκάδα, στα κεφαλαιώδη ζητήματα, ακόμα και στο βουνό, παράδειγμα, που είναι ο πρόεδρος της Λαϊκής Εσπείρωσης, γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, εγώ έχω συμμετάσχει στη Λαγκάδα, παράδειγμα, για το πώς τα μαγαζιά θα διατάξουν τα τραπέζια τους, τα σκουπίδια τους, αν θα έχουν καθαριστές για τα λίπη και όλα αυτά. Και με καυγά, σε εισαγωγικά καυγά. Να. Γιατί είναι ζωντανό χωριό η Λαγκάδα και η Σικιάδα και όλα αυτά. Αλλά συζητάγανε. Εκεί λοιπόν τα συμπεφωνημένα έχουν και ένα όνειδος. Ποιο? Ότι ξέρεις, τα συμφωνήσαμε, Λεβέντη, και τα είπαμε όλοι μάτια με μάτια. Έβλεπε ένα στα μάτια τα λονού. Αν λοιπόν εκεί γίνει η παράβαση, μην έρθεις και μου πεις γιατί. Άρα λέτε καλύτερη επικοινωνία και από εκεί και πέρα εφαρμογή όσων προβλέπονται. Συλλογικές διαδικασίες. Ο άλλος να μετέχει στη ζωή του. Από το πιο μικρό, που συζητάμε τώρα, το σκουπίδι που θα πάει τότε, μέχρι το πιο μεγάλο. Αν θα δεχτεί να γίνουν βιομηχανικές app πάνω στα βουνά του, αν θα δεχτεί να καταστραφεί η ζωή του, όλα αυτά τα πράγματα, οι παραλίες του. Ξέρω ότι δεν θέλετε του, να χρησιμοποιείτε όρος ο Δήμος λειτουργεί ως επιχείρηση. Είναι όμως ένας οργανισμός, θα πω εγώ, με πάρα πολύ μεγάλο προσωπικό. Και επειδή έχετε περάσει από διάφορες θέσεις, και συνδικαλιστικά εννοώ όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικό στο βαθμό που θα έπρεπε? Υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να παρέμβει ο όποιος δήμαρχος για να λειτουργήσει καλύτερα η μηχανή όσον αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό? Ναι, βεβαίως. Κύριε Σκοφαλέ. Καταρχάς δεν μπορεί να λέει ένας δήμαρχος ότι, ξέρεις, οι υπηρεσίες μου. Οι υπηρεσίες σου προείστασαι εσύ ως δημοτική αρχή. Δεν μπορεί τα καλά οι υπηρεσίες μου, τα κακά πάλι οι υπηρεσίες μου. Ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι ότι οι εργαζόμενοι με τη δημοτική αρχή πρέπει να είναι ένα. Μαζί να συνδικούν και να συναποφασίζουν όλα τα πράγματα που έχουν μπροστά τους. Αλλά αυτά για να γίνουν χρειάζεται να έχει και προσωπικό. Το προσωπικό του Δήμου είναι αποψηλωμένο. Όπως επίσης και οικονομικά είναι αποψηλωμένο από κονδύλια κρατικά. Γι' αυτό και το 55%. Αποψηλωμένο δεν το λες με διαφορετικές μορφές εργασίας. Λες ότι υπάρχει προσωπικό που υπηρετεί, αλλά ναι, μιλάμε περί τα 800 άτομα, όπως λέγατε και πριν. Ναι, κοιτάξτε να πριν δείτε. Από μερικές μέρες. Αποψηλωμένο είναι, στην ουσία είναι αποψηλωμένο. Γιατί? Γιατί η καρδιά σου είναι η τεχνική υπηρεσία. Ναι, δεν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Αυτό λέτε. Δεύτερον, είναι η οικονομική υπηρεσία. Είναι των υπολογιστών υπηρεσία. Όταν λοιπόν αυτές είναι αποψηλωμένες, είναι που είναι η καρδιά, δεν μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί το παρατηρήσατε, το είπαμε και στην άλλη φορά και έχετε δίκιο. Όταν οι προσλήψεις γίνονται με άξονα το ρουσφέτη, είναι λογικό να έχουμε μια διωγγωμένη υπηρεσία που τελικά η διώγγωση γίνεται και μέσα στα γραφεία γραμματής των αντιδημάρχων και παραγραμματής των αντιδημάρχων, και εκεί που γίνεται, που δίνεται η μάχη, να μην έχεις προσωπικό. Όπως ξεκινήσαμε ανατρέχοντας το παρελθόν, έτσι θα κλείσουμε πάλι ανατρέχοντας το παρελθόν. Σε αυτή την πορεία λοιπόν, στην αυτοδιοίκηση, ο Μάρκος ο Σκούφαλος έχει κάτι που θα ήθελε να το διαγράψει, να το διορθώσει, και κάτι άλλο που θα το κρατήσει, επιμένοντας σταθερά σε αυτό και οδεύοντας προς τις νέες εκλογές? Αυτά που κάποιες φορές έτσι με προβληματίζουν είναι όταν εξανίσταμαι υπερβολικά. Mm. Επειδή είμαι λιγάκι ευέξατος, παρόλο που με τα χρόνια προσπαθώ να είμαι και πιο θησευμένος, ας το πούμε, ναι, σε αυτού του τύπου, ναι, τα γιατί συναισθήματα. Γιατί μαθαίνεις. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να μην τα κάποιες κουβέντες, αν είχα πει σε πολύ έντονο που στενοχώρεσε τον άλλον, θα ήθελα να το έχω αποφύγει. Ωστόσο υφίσταται και υφίσταται ως τύψεις που λέμε συνειδήσεως. Τώρα από εκεί και πέρα τα καλά θα τα πει ο κόσμος και θα ήθελα και να τα δείξει, όχι στο πρόσωπό μου, στη Λαϊκή Συσπήρωση και στο Δήμο της Χίου και στην Περιφέρεια, γιατί είναι, πιστεύω, η παράταξη που αξίζει να διοικήσει και που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως την έχει κάνει τη διαφορά
στο Δήμο Πατρέων και το, επειδή καμιά φορά ακόμα και στο Δημοτικό να. Συμβούλιο μου λένε μα μας πρίζεις με το Δήμο Πατρέων. Μα λέω αν ήμουν πλούσιος θα σας έκανα δώρο το ταξίδι να πάνε να δείτε πώς γίνονται τα έργα. Που να. Γίνονται με αυτεπιστασία που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή με τους ίδιους τους εργαζόμενους στο Δήμο. Γιατί οι προσλήψεις εκεί δεν γίνονται στη βάση ποιος είναι, έχει κουμπάρο στην κορώνη, αλλά στη βάση τι θέμε έργα. Θα πάρουμε εργατοτεχνίτες, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να είστε σας καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό βόλιο στους τηλεθεατές μας. Ξέρουν εκείνοι. Να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας.